Πριν από 2 περίπου χρόνια, αγαπητοί μου, είχαμε επικοινωνήσει ξανά με θέμα την ορθόδοξη πίστη και τα θαύματα τα οποία επιτελούνται μέσα στον ευλογημένο χώρο της Ορθόδοξης Κατανατολάς Εκκλησίας μας. Η σημερινή μας επικοινωνία γίνεται εξ αφορμής ενός θαύματος το οποίο επετελέστη μεν πριν από πολλές δεκαετίες, που όμως δεν είναι καταγεγραμμένο σε κανένα από τα συναξάρια του Αγίου, ο οποίος επιτέλεσε αυτό το θαύμα και ο οποίος δεν είναι άλλος από τον προστάτη και πολιούχο της ιδιαίτερας μου πατρίδος της Ζακύνθου, τον Άγιο Διονύσιο, επίσκοπο Αιγίνης, τον Θαυματουργό. Το θαύμα αυτό μου το διηγήθηκε πριν από λίγες ημέρες ένας αδελφός, έγκριτος επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του θρησκευτικού τουρισμού και μάρτυρας του θαύματος έγινε ο ίδιος ο πατέρας του όταν ήταν σε ηλικία 20 περίπου ετών και ο οποίος μαζί με άλλους συγχωριανούς του από κάποιο χωριό της Ηλίας μετέβαινε στο νησί της Ζακύνθου κάποιον Αύγουστο πριν από τον πόλεμο για να προσκυνήσει μαζί τους τη χάρη του Αγίου Διονυσίου που γιόρταζε επί τη μετακομιδή του λειψάνου του από τις τροφάδες της Ζάκυνθο. Ο πατέρας λοιπόν αυτού του αδελφού μαζί με τους με 20 περίπου 25 ακόμα άτομα επέβαιναν σε ένα μικρό καϊκάκι και έφυγαν από κάποια παραλία της Ηλίας με προορισμό τη Ζάκυνθο, ανάμεσα στους οποίους προσκυνητές υπήρχε και μία γυναίκα με το 5χρονο παιδάκι της. Για κάποιον λόγο άγνωστο, το παιδάκι αυτό ξεφεύγει από την προσοχή της μητέρας και πέφτει στο νερό και όπως χαρακτηριστικά μου είπε, πέφτει σαν μολύβι μέσα στην θάλασσα και χάνεται. Φωνές από την πλευρά της μητέρας, πέφτουν οι άνδρες από το καΐκι και από τα παραπλέοντα καΐκια σε μια αγωνιώδη προσπάθεια ανευρέσεως του παιδιού. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, το παιδάκι δεν ευρέθηκε. Η μάνα σπάραζε, έκλαιγε, θρυνούσε, αλλά τελικά μετά από μία περίπου ώρα συνέχισαν το ταξίδι τους προς τη Ζάκυνθο. Και τότε, σε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων από την προβλήτα, γεμάτη έκπληξη βλέπουν το παιδάκι, το οποίο είχε χαθεί πριν από μία ώρα στα νερά του Ιωνίου, να στέκεται όρθιο και χωρίς ούτε μία σταγόνα νερού επάνω του, περιμένοντας την μητέρα και τους συγγενείς του. Πλησιάζει το καΐκι και με κλάματα, με δάκρυα στα μάτια η μητέρα, δάκρυα χαράς και φόβου και έκπληξης, αγκαλιάζει το παιδί της και το ρωτά πώς βρέθηκε στο λιμάνι της Ζακύνθου. Και εκείνο, με την αθωότητα του 5χρονου παιδιού, της απαντάει ότι η μητέρα, ένας παππούλης με έσωσε. Ένας παππούλης με τράβηξε από τα νερά και με έφερε εδώ, χωρίς να ξέρει το όνομά του, χωρίς να ξέρει τίποτα για αυτόν. Γεμάτη χαρά και συγκίνηση, συγκλονισμένη και η μητέρα και οι υπόλοιποι από το καΐκι, μεταβαίνουν στο καθολικό της Μονής του Αγίου Διονυσίου για να προσκυνήσουν τον Άγιο. Συνηθίζεται και γίνεται μία μικρή παράκληση μπροστά στη Λάρνακα του Αγίου,
από τους ιερείς εκεί της Μονής και όταν άνοιξε η Λάρνακα και είδε το παιδάκι τη μορφή του Αγίου Διονυσίου, με τρεμάμενη και δυνατή φωνή συνάμα είπε στη μητέρα του ότι αυτός ήταν ο παππούλης ο οποίος με έσωσε. Και γονάτισαν όλοι με δάκρυα στα μάτια και προσκύνησαν τον Άγιο και προσκύνησαν τη χάρη Του και προσκύνησαν τη δύναμη του Θεού και τη δύναμη της πίστης. Αυτό καταθέτω στην αγάπη σας αδελφοί, γιατί κάθε φορά που οι χριστιανοί γινόμαστε μάρτυρες ενός θαύματος ή ακούμε τη διήγηση ενός θαύματος, σίγουρα αυτό μας στερεώνει στην πίστη μας, μας ενδυναμώνει, μας κάνει πιο δυνατούς να συνεχίσουμε τον αγώνα της ζωής. Ένα λοιπόν ακόμα θαύμα από τον Άγιο της Συγγνώμης, τον Άγιο της Συγχωρητικότητας. Αυτό ήταν το κορυφαίο γεγονός στη ζωή του Αγίου Διονυσίου, ο οποίος ήταν γεμάτος από αρετές, αλλά ήταν το κορυφαίο γεγονός εκείνο το οποίο τον έκανε γνωστό στον Ορθόδοξο κόσμο, το γεγονός της συγχωρήσεως του ίδιου του φωνέως του αδελφού του. Αυτό ας γίνει δίδαγμα για όλους μας. Αυτός ο Άγιος ας γίνει πηξίδα και ο φάρος στην πνευματική μας ζωή.